Καλωσορίζουμε από το πόρταλ 902.gr και την Αθήνα τον Θέμο Βασιλείου. Είναι γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Υγείας Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ. Κύριε Βασιλείου, κάνουμε αυτή τη σύνδεση καθώς έχουμε σοβαρές εξελίξεις στον τομέα της υγείας και στην υπόθεση της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα συνολικά. Η κυβέρνηση από χθες αναζητούσε επιπλέον κρεβάτια και απευθύνθηκε στους ιδιώτες της Θεσσαλονίκης για να παραχωρήσουν κρεβάτια στα νοσοκομεία, επικαλούμενοι μάλιστα την κοινωνική τους ευαισθησία. Πώς το σχολιάζετε το γεγονός ότι τους ζητάει τα κρεβάτια και μάλιστα δεν μιλάμε για υποχρεωτική επίταξη? Γεια σας και από μένα καταρχάς. Mm-hmm. Να πούμε το εξής. Δεν είναι υποχρεωτική επίταξη, γιατί καταρχάς τους πληρώνει. Mm-hmm. Η χρήση των υπηρεσιών θα γίνει με το αζημίωτο. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι από ό,τι φάνηκε και από την ίδια την επιστολή, είχαν προηγηθεί αυτής προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και αυτών των επιχειρηματιών, mm-hmm. με τους δεύτερους να μην ανταποκρίνεται σε αυτό το φιλικό, σε πολλά εισαγωγικά, κάλεσμα. Να πούμε ότι τόσο η επιστολή αυτή, mm-hmm. όσο και η σημερινή επίταξη δύο κλινικών στη Θεσσαλονίκη, ναι. αποτελούν απόδειξη ότι η κυβέρνηση έπρεπε εδώ και καιρό, από την αρχή της πανδημίας, αντί να δίνει δωράκια σε αυτούς τους επιχειρηματίες, αντί να διαπραγματεύεται μαζί τους για το πώς θα αυξήσουν τα έσοδά τους εν μέσω μιας σκληρής δοκιμασίας για τους εργαζόμενους και το λαό μας, να τις επιτάξει δίχως όρους και προϋποθέσεις από την αρχή του πρώτου κύματος της πανδημίας. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο λοιπόν ότι ακόμα και τώρα που τα νοσοκομεία της πόλης είναι έτοιμα να παραλύσουν, να μην προχωράνε σε πλήρη επίταξη όλων των απαραίτητων δομών. Mm-hmm. Όσον αφορά, επειδή αναφερθήκατε στην κοινωνική ευαισθησία, ναι, ναι. μιλάμε για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει business πάνω στον πόνο των ανθρώπων. Αυτούς που έχουν τους εργαζόμενους τους, όχι τώρα στην πανδημία, mm-hmm. όλα τα προηγούμενα χρόνια, να δουλεύουν σε συνθήκες εντατικοποίησης, πολλές φορές απλήρωτοι, ακόμα και για πολλούς μήνες, και με μεγάλους αγώνες που δώσαν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές, χωρίς κλαδικές συμβάσεις, με λαστικές σχέσεις εργασίας, και αυτούς που, αν θέλετε, έχουν στήσει τις τελευταίες μέρες μηχανισμούς διαλογής περιστατικών μη COVID από τα επίγοντα των γενικών νοσοκομείων με τα δικά τους κριτήρια και μετά τη στάση τους αυτή. Αφήστε μας να έχουμε και τις αμφιβολίες μας για το αν αυτά τα κριτήρια είναι ιατρικά ή άλλα. Ναι, κύριε Βασιλείου, αυτό είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που το βλέπουμε στα δημοσιεύματα. Υπάρχουν καταγγελίες και πληροφορίες και αναφορές ότι γίνεται διαλογή από τους ιδιωτικούς κλινικάρχες των περιστατικών που θα μεταφερθούν από τα νοσοκομεία στις δικές τους κλινικές. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Είναι εξοργιστικό. Αυτό που μπορούμε να πούμε και το συμπέρασμα που πρέπει να βγει είναι ότι κερδοφορία και κοινωνική ευαισθησία δεν πάνε μαζί. Το ναι. ένα είναι, για να το πω κι αλλιώς, το ένα πρέπει να είναι ο νεκροθάφτης του άλλου. Αν ψάχνει λοιπόν η κυβέρνηση για έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, μπορεί να κοιτάξει και στον καθρέφτη, γιατί φέρει ακέραια την ευθύνη τόσο για τη στάση των κλινικαρχών, mm-hmm. στο όνομα οι οποίοι έπινε νερό όλο το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. όσο και για το γεγονός ότι δεν προετοίμασε όπως έπρεπε το Εθνικό Σύστημα Υγείας τόσο στην Θεσσαλονίκη, όσο φυσικά και σε ολόκληρη σε όλη τη χώρα. Πώς σχολιάζετε εκεί? Ναι. Επιτρέψτε μου δύο κουβέντες για τις ιδιωτικές κλινικές, ναι. Που δεν προσφέρονται εθελοντικά, τέλος πάντων, όπως ζήτησε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Να αναφέρουμε ότι πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ και πολύ καιρό πλέκουν το εγκόμιο αυτών των επιχειρήσεων, ναι. θεωρώντας τους σοβαρούς κοινωνικούς εταίρους. Χαρακτηριστικό είναι ότι την ημέρα των κινητοποιήσεων των σωματείων στα νοσοκομεία στις 12 του Νοέμβρη, mm-hmm. πολλά μέσα ενημέρωση, αντί να δείξουν τις δεκάδες κινητοποιήσεις που έγιναν, έκαναν ρεπορτάζ με τίτλο που έλεγε, για παράδειγμα, «Να και οι ιδιωτικές κλινικές πέφτουν στη μάχη». Μάλιστα. Επίσης, το καλοκαίρι είχαμε από μεγάλη εφημερίδα της Θεσσαλονίκης διοργάνωση εκδήλωσης που ήταν αφιερωμένη στους ήρωες, όπως τους αποκαλούσαν, της πανδημίας, εννοώντας επιχειρήσεις ανάμεσα στις οποίες διάφορα ιδιωτικά εργαστήρια και ιδιωτικές κλινικές, οι οποίοι κάνανε ορισμένες ψωροδεκάρες δωρεές στα νοσοκομεία. Ναι. Τι άλλο να πούμε τώρα, ναι. να χαίρονται αυτούς τους κοινωνικούς εταίρους που έχουν. Πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας και από την κυβέρνηση και από μέσα, ενημέρωσης. Πώς σχολιάζετε τώρα τη στάση των ιδιωτών κλινικαρχών που επικαλέστηκαν διάφορα προσχήματα, διάφορες αιτίες για τη μη συμμετοχή τους στην υπόθεση της πανδημίας
για υποδομές έκαναν λόγο, για υψηλό κόστος και ρευστότητα που θα αργήσουν να πάρουν χρήματα δηλαδή από τα ταμεία, για άπειρο προσωπικό. Ένα είναι ότι τέλος πάντων ας ξαναπεί η κυβέρνηση για κοινωνική ευαισθησία. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι. Είναι πραγματικά μια αυταπάτη να θεωρείς ότι μια επιχείρηση που έχει στόχο την κερδοφορία μπορεί, πως το λένε, εθελοντικά να μπει μόνη της, πως το λένε, σε αυτή τη μάχη. Όταν από την ίδια, από τις ίδιες ανάγκες της υγείας του λαού που θα έπρεπε να τις καλύπτει καθολικά το κράτος, πως το λένε, ορισμένοι πλουτίζουν. Mm-hmm. Δεύτερον, να πούμε ότι επιβεβαιώνεται η ανάγκη αυτή η επίταξη, χωρίς αυταπάτες περί εθελοντικής προσφοράς, να έχει γίνει από την αρχή. Ναι. Αυτό που... Δείτε τώρα, νομίζω ότι εκεί πρέπει να γυρίσει, πέρα από τις ευθύνες των συγκεκριμένων κλινικαρχών. Δεν αναμέναμε, ναι, από αυτούς, πώς το λένε, κάποια διαφορετική αντιμετώπιση. Εδώ πέρα όμως υπάρχει το εξής θέμα που είναι πολύ σοβαρό: η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να γνωρίζει πόσες κλίνες είναι διαθέσιμες στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Έπρεπε ήδη να έχει σχέδιο για το πώς θα ενταχθούν αυτές οι μονάδες, ποιες μονάδες και με τι προσωπικό στη μάχη. Γι' αυτό έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να έχει επιτάξει χωρίς όρους και προϋποθέσεις αυτές τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Όμως επέλεξε να τους αναγνωρίσει την ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδά τους την ώρα που άνθρωποι έχανε τη ζωή τους. Mm-hmm. Η επίταξη λοιπόν θα μπορούσε να έχει δώσει νέες μεθ στην ώρα τους. Και όταν λέμε μεθ, εννοούμε πρώτον ζωτικό χώρο, ειδικά διαμορφωμένο για υποδοχή κρουσμάτων, χώρος που να πούμε ότι έχει αρχίσει και εξαντλείται επικίνδυνα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και ειδικό προσωπικό, δηλαδή εντατικολόγους, χειρούργους και έμπειρο και ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα. Αν η κυβέρνηση γνώριζε από την αρχή τι δυνάμεις μπορεί να διατάξει σε αυτή τη μάχη, mm-hmm, η κατάσταση θα ήταν σαφώς καλύτερη. Mm-hmm. Έπρεπε επίσης να έχει ήδη επιθεωρήσει αυτούς τους χώρους και να έχει εξασφαλίσει την καταλληλότητά τους, η οποία να πούμε ότι είναι υποαμφισβήτηση. Mm-hmm. Στο πρώτο κύμα είχαμε δεκάδες καταγγελίες από εργαζόμενους στις ιδιωτικές κλινικές για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Σωστά. Είχαμε επίσης απόκρυψη και φυγάδευση στα μουλοχτά θετικών περιστατικών από τις ιδιωτικές κλινικές χωρίς να ακολουθήσει η χνηλάτιση. Σωστά. Για να φτάσουν τελικά στα τραγικά γεγονότα που όλοι είδαμε στις κλινικές, στις οποίες όπως είδατε θρυνήσαμε και αρκετές, ναι, ανθρώπινες ζωές. Ναι. Δεν εφαρμόζονταν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και κανένας έλεγχος γι' αυτό. Ναι. Αυτά που έπρεπε να γίνουν λοιπόν δεν έγιναν, επειδή αποτελούν για το κράτος κόστος και για τις ιδιωτικές κλινικές μείωση εσόδων. Γι' αυτό δεν έγιναν. Mm-hmm. Και τι μεγαλύτερη παραδοχή από την ίδια την κυβέρνηση, όταν ο υφυπουργός της, όχι πολύ παλιά, πριν λίγες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε ότι η επίταξη τώρα θα είναι σπατάλη. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν πληρώνουμε σήμερα, δυστυχώς, με ανθρώπινες ζωές. Κύριε Βασιλείου, πώς σχολιάζετε επίσης τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα από την κυβέρνηση όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, και μιλάμε για τον διπλασιασμό των νοσηλείων, των αποζημιώσεων των νοσηλείων από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά τεστ που διεξάγουν με διάφορες τιμές από ό,τι έχουμε δει στο όνομα της αγοράς, αλλά και τη διακοπή των τακτικών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, που βλέπουμε ότι πηγαίνουν ένα μεγάλο μέρος προς τον ιδιωτικό. Ναι. Ορισμένες πλευρές για αυτά που είπατε είναι οι εξής. Mm-hmm. Καταρχάς είναι οξύμορο η κυβέρνηση από τη μία να αυξάνει και να δεσμεύει εκατομμύρια ευρώ, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τους κλινικάρχες, και την ίδια στιγμή να λέει ότι δεν αντέχει να προσλάβει το απαραίτητο, δεν αντέχει δημοσιονομικά, όπως λέει, και οικονομικά, να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm. Που αποδεικνύει, καθώς και να πάρει και μια σειρά άλλα μέτρα, γιατί δεν είναι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, φαντάζομαι τα έχετε πει και στην εκπομπή σας. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι η διακοπή των χειρουργείων, δηλαδή η μετατροπή των νοσοκομείων σε δομές μιας νόσου, mm-hmm, άνοιξε την πόρτα για την αύξηση των εσόδων αυτών των κλινικών, τα οποία υποδέχτηκαν και ένα τμήμα του λαού που αυτή την περίοδο έχει ακόμα τη δυνατότητα να πληρώσει απαραίτητες επεμβάσεις και άλλες ιατρικές πράξεις που τις είχε ανάγκη και δεν μπορούσε να τις κάνει στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα και από εκεί ουσιαστικά δέχτηκαν δωράκι οι κλινικάρχες. Είναι ένα σοβαρό θέμα με τα διαγνωστικά τεστ που ολόκληρα νοσοκομεία δίνουν σε ιδιωτικά εργαστήρια, πώς το λένε, τα τεστ.
επειδή δεν έχουν οι ίδιοι μοριακούς αναλυτές, το οποίο είναι τρομερό να συμβαίνει, είναι τρομερό όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από το Φλεβάρι μέχρι σήμερα να μην υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός, έτσι ώστε τα νοσοκομεία να μπορούν, όπως το λένε, να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Mm-hmm. Και πάλι να δημιουργείται έδαφος κερδοφορίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και στο τέλος πρέπει να βγει το συμπέρασμα ότι ο σκοπός της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν να προετοιμάσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήταν να πάρει μέτρα για να συνεχίσει να μείνει στο απειρόβλητο η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και ανεξάρτητα μένει της υγείας ή όχι. Γιατί δεν πήρε μόνο, δεν έδινε δωράκια μόνο στους επιχειρηματίες υγείας, αλλά και σε άλλους επιχειρηματίες. Αξιοποίησε λοιπόν η κυβέρνηση τον χρόνο που κερδίθηκε από την πειθαρχία του λαού στον πρώτο εγκλεισμό, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, όχι για να προετοιμάσει τις υπηρεσίες υγείας να υποδεχθούν τόσο τα υπόλοιπα περιστατικά όσο και αυτά του κορονοϊού, αλλά για να προετοιμάσει το έδαφος ώστε να ανακάμψει η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, η κερδοφορία, όπως το λένε, των επιχειρηματικών ομίλων. Κύριε Βασιλείου, η πανδημία ανέδειξε την αναγκαιότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να καλύπτει τις ανάγκες του λαού. Βλέπουμε όμως ότι σήμερα το σύστημα είναι σε άθλια κατάσταση. Και αυτό δεν είναι σημερινό φαινόμενο, έρχεται από παλιά. Υπάρχουν ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Να πούμε τα εξής. Ναι. Πρώτον, πράγματι πάντα ήταν και πριν την πανδημία δραματικές οι ελλείψεις και θα πω πιο συγκεκριμένα. Ωστόσο, αυτό δεν αθώνει τη σημερινή κυβέρνηση, ναι, η οποία είχε όλο το χρόνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, mm-hmm, να πάρει μέτρα. Μπορούσε να προσλάβει προσωπικό. Υπάρχει έμπειρο προσωπικό διαθέσιμο να εργαστεί. Υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Θα μπορούσε όλο το προηγούμενο διάστημα ορισμένα από αυτά τα κενά να τα καλύψει. Mm-hmm. Ωστόσο και φυσικά οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Mm-hmm. Έχουν ευθύνη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και παρακολουθούμε το προηγούμενο διάστημα την αξιωματική αντιπολίτευση να επιχειρεί να βγάλει από πάνω τις αυτές τις ευθύνες, πέφτοντας μάλιστα σε διάφορα φαινόμενα, επιτρέψτε μου, δημιουργικής λογιστικής, παρουσιάζοντας τάχα μου δήθεν ότι επί της δικής της διακυβέρνησης είχαν γίνει πάρα πολλές προσλήψεις. Mm-hmm. Να σας πω ότι οι υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γνωρίζουν ότι αυτά είναι λογιστικά τερτύπια του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουν ότι αυτές οι δήθεν χιλιάδες προσλήψεις που εμφανίζει ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυρίως μη μόνιμες θέσεις και σε ένα μεγάλο βαθμό ο ΣΥΡΙΖΑ διπλομετράει και τριπλομετράει επαναλαμβανόμενες ετήσιες συμβάσεις επικουρικών και άλλων συμβασιούχων. Και επίσης να πούμε ότι το έγκλημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι διαχρονικό. Πάει αρκετά χρόνια πίσω. Μπορούμε να πούμε όταν έφυγε και η ευθύνη της χρηματοδότησης από κράτος πέρασε ουσιαστικά στα ασφαλιστικά ταμεία, ουσιαστικά δηλαδή πιο άμεσα στις πλάτες του λαού. Είναι διακηρυγμένος στόχος όλων των κυβερνήσεων το βάθεμα της ιδιωτικοποίησης, δηλαδή η λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και αυτές είναι οι αιτίες που μας έφτασαν ως εδώ. Mm-hmm. Και νομίζουμε ότι υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπεράσματα για το κατά πόσο η αποσάρθρωση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος υγείας ωφέλησε ή όχι όλο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και καταλήγοντας, κύριε Βασιλείου, τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής? Ποιες είναι οι προτάσεις που πρέπει και το κίνημα να διεκδικήσει μπροστά σε αυτήν την κατάσταση που βιώνει ο λαός μας? Είναι εμφανές πια ότι το κράτος δεν θέλει και δεν μπορεί να πάρει τα μέτρα που πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οι εργαζόμενοι να το αναγκάσουν με τους αγώνες τους. Mm-hmm. Πρέπει το επόμενο διάστημα, ακόμα και στις συνθήκες της πανδημίας, να οργανωθούν από τα σωματεία, από τους φορείς του κινήματος και ακόμα περισσότερες κινητοποιήσεις. Να πούμε ότι ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές και μάλιστα σε αντίξωες συνθήκες, γιατί αποδεικνύει ότι αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος προκειμένου να, έστω και τώρα, να υπάρξουν κάποια αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης ακόμα και της πανδημίας. Φυσικά πρέπει να μπουν στο προσκήνιο τα αιτήματα όπως άμεση επίταξη του συνόλου του ιδιωτικού τομέα, ό,τι χρειάζεται να περάσει άμεσα στην ευθύνη και τον έλεγχο του κράτους εντός ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά και συνέχισης παροχής όλων των υπόλοιπων
απαραίτητων υπηρεσιών υγείας, να πάρθουν μέτρα για την εκπαίδευση, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τους ελέγχους σε μεγάλους χώρους δουλειάς, και το βασικό, το κυριότερο, αυτό που αν θέλετε είναι η πηγή του προβλήματος, είναι οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν, πώς το λένε, και το μεγάλο του πρόβλημα. Το όλο θέμα της πανδημίας πάντως μας δείχνει, εκτός όλων των άλλων, και τα όρια, θα λέγατε, του συστήματος που ζούμε, με δεδομένο ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της επιστήμης και η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων σήμερα μπορούν να βοηθήσουν και να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να ξεπερνάει προβλήματα σαν αυτό της πανδημίας. Το κέρδος και η αναζήτηση κέρδους και νέων κερδοφόρων πεδίων είναι αυτό που αποτέλεσε εμπόδιο το προηγούμενο διάστημα να γίνει απαραίτητη από τη μία επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, αλλά και η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας από την άλλη. Mm-hmm. Ταυτόχρονα έχουμε πολλά άλλα παραδείγματα, όπως είναι το κυνήγι αυτή την περίοδο για το ποιος θα προλάβει να βγάλει πρώτος το πιο αποτελεσματικό εμβόλιο, και βλέπουμε ότι αντί αυτό να μπαίνει στην υπηρεσία του λαού, αντί να μπαίνει στην υπηρεσία του πώς θα σώσουμε ζωές σήμερα, δεν μιλάμε απλά για ένα μακρόχρονο σχεδιασμό, είναι απαραίτητο σήμερα τώρα να σώσουμε ζωές. Mm-hmm. Γινόμαστε μάρτυρες ενός ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει από βιομηχανική κατασκοπία μέχρι, πώς το λένε, και απόκρυψη επιστημονικών δεδομένων ανάμεσα στα εργαστήρια, και βλέπουμε πραγματικά ποια είναι τα όρια αυτού του συστήματος. Mm-hmm. Όταν αντί να κυνηγούν το κέρδος, να πούμε επίσης ότι αυτός που πράγματι θα καταφέρει να κερδίσει τον αγώνα του εμβολίου, είναι εμφανές ότι θα κερδίσει πολύ έδαφος στο κυνήγι του ανταγωνισμού, της θωράκισης, της ανταγωνιστικότητάς τους και της κυκλοφορίας τους, τέλος πάντων. Ναι. Και στον αντίποδα να αντιπαραβάλουμε ότι αν όλα αυτά τα εργαστήρια ήταν στην υπηρεσία του λαού, ήταν κάτω από ένα κεντρικό σχεδιασμό, και άνοιγε τέλος πάντων στους εργάτες, ήταν κοινωνική ιδιοκτησία και όχι στοιχού, δεν άνοιγε, ας πούμε, στα χέρια λίγων, πώς το λένε, επιχειρηματιών, τότε θα μπορούσε να γίνει σχεδιασμός και πιο γρήγορα να βγουν τα απαραίτητα εμβόλια, αλλά και να μην καταργηθούν άλλες υπηρεσίες υγείας, γιατί οι ερευνητικές ανάγκες της ιατρικής δεν σταματούν και τελειώνουν με την πανδημία. Σωστά. Επίσης, εμείς θεωρούμε και παλεύουμε τα μέλη του ΚΚΕ και μέσα στους χώρους δουλειάς, στα δημόσια νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές και παντού. Αυτή η συζήτηση για το τι εξουσία χρειαζόμαστε σήμερα, για το τι τρόπο παραγωγής χρειάζεται σήμερα ώστε να ανταποκριθεί ανάμεσα σε άλλα και στις ανάγκες υγείας, αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει σήμερα χωρίς αναμονή. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή η ανάδειξη των αδιεξόδων του καπιταλισμού μπορούν να δυναμώσουν και τους διεκδικητικούς αγώνες στο σήμερα, επειδή θα σπάνε τις αυταπάτες για το κατά πόσο το αστικό κράτος, οι κυβερνήσεις, το μεγάλο κεφάλαιο έχουν τη βούληση, αν θέλετε, ή και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες, πώς το λένε, κοινωνικές ανάγκες. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Έχει όρια το δικό τους σύστημα. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκφράζεται καμία αναμονή και σε επίπεδο εργατικού λαϊκού κινήματος. Πρέπει τώρα να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Ταυτόχρονα, μέσα από αυτή τη συζήτηση, το εργατικό λαϊκό κίνημα θα βγει δυνατότερο για να αντιμετωπίσει και αυτά που θα έρθουν μετά το τέλος της πανδημίας, που θα κληθεί πάλι ο ίδιος ο λαός να πληρώσει τα σπασμένα. Και τέλος, από αυτή τη συζήτηση θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε από εδώ και στο εξής ακόμα μεγαλύτερο τμήμα εργαζόμενων να βάλει στο στόχαστρο όχι απλά τα αιτήματα του σήμερα, όχι απλά μια κυβέρνηση όπως έχουμε σήμερα και απέναντι στην οποία οργανώνουμε διεκδικητικούς αγώνες, αλλά συνολικά το στόχαστρο, συνολικά τους καπιταλιστές ως τάξη, που άλλωστε αυτά είναι και οι αιτίες των βασάνων του λαού σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Βασιλείου. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.